σήμερα μαζί σας. Προκειμένου να θίξω ένα από τα κρισιμότερα θέματα τα οποία απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία και που είχατε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ακούσετε από έναν εξαίρετο αναλυτή, τον κύριο Νεάρχο, τον οποίο προσωπικά ευχαριστώ και εγώ, διότι σε μία λιγόλεπτη συνομιλία μαζί του απόκτησα μια εμπειρία την οποία δεν κατόρθωσαν να μου δώσουν τα εκατοντάδες βιβλία τα οποία είχα κατά καιρούς τη δυνατότητα να διαβάσω. Ωστόσο όμως, εκείνο το οποίο θα ήθελα είναι να ευχαριστήσω την αγαπημένη πλέον φίλη, κυρία Ζηλεμένου, η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε και να μιλήσω για το θέμα αυτό, το οποίο δεν σας κρύβω ότι δεν είναι μέσα στον κύκλο των ερευνών μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε όλα εξαιρέτως τα βιβλία τα οποία μέχρι τώρα εξέδωσα, το βασικό θέμα ήταν πολιτική και διπλωματία στην νεότερη Ελλάδα, ξεκινώντας από την Επανάσταση του 1821 και καταλήγοντας περίπου μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το θέμα της Κύπρου ήταν κάτι που με απασχολούσε, αλλά αισθανόμουνα ότι δεν ήμουνα ακόμη αρκετά όριμος, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια αυτό το πράγμα, όπως νομίζω ότι έχει χρέος κάθε ιστορικός να αναγνωρίζει το βαθμό γνώσης ή τις ελλείψεις τις οποίες έχει πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο όμως, τους τελευταίους μήνες μου δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσω εκ του σύνεκης όλα ανεξαιρέτως τα θέματα τα οποία ή όσα ήταν δυνατόν να πληροφορηθεί κάποιος, έστω με την ερευνητική ματιά ενός ιστορικού που τα πλησίαζαν όλα μου ανεξαιρέτως τα θέματα. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών που είχα σκοπό να εκθέσω απόψε, το παρουσίασε με γλαφυρότητα, με ακρίβεια και πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια ο κύριος Νεάρχου. Και τον ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ θερμά γι' αυτό. Ωστόσο, η γνώση της ιστορίας θα πρέπει να μας οδηγήσει λίγο στο παρελθόν. Και επειδή ακριβώς ένα από τα τελευταία βιβλία μου ήταν πολιτική και πολιτική στην Ελλάδα, όμικρον γιώτα και ήττα, και αναφέρομαι από την πορεία από τη μοναρχία μέχρι τον κοινοβουλευτισμό, ασχολήθηκα περισσότερο με τον Χαρίλαο Τρικούπη και μου έκανε εντύπωση ένα βασικό στοιχείο σε αυτόν. Όταν επρόκειτο να κάνει μια ορισμένη αναφορά στη Βουλή, δεν έκανε έναν, αλλά τρεις λόγους. Ο ένας λόγος αφορούσε αυτό που ο ίδιος είχε σκοπό ως επίσημος κυβερνήτης της χώρας να δηλώσει. Το δεύτερο ήταν η θέση της αντιπολίτευσης. Το τρίτο ήταν μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να συμβιβάσει τις αντιτιθέμενες απόψεις. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχα υπόψη το περιεχόμενο της ομιλίας κανενός από τους δύο προηγούμενους ομιλητές, ετοίμασα ένα ευρύτερο θέμα το οποίο αφορά περισσότερο τον τρόπο εξέτασης των ιστορικών γεγονότων και τη μελέτη τους και τις επιπτώσεις επάνω στην πορεία των λαών. Αυτό το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι μέσα στην φιλοσοφία της ιστορίας αναγνωρίζεται ότι τα μεγάλα και πολυσύνθετα προβλήματα της διεθνούς διπλωματίας δεν επιλύονται σε καμία απολύτως περίπτωση με μία ή δύο συμβάσεις σε περίοδο περιορισμένη. Όλα ανεξαιρέτως αυτά τα θέματα επιλύονται σε βάθος χρόνου, το οποίο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που απασχολεί θεωρητικά το θέμα της Κύπρου. Διότι εξετάζουμε το Κυπριακό από την περίοδο του 1974, από την περίοδο δηλαδή της τουρκικής εισβολής,
με όλα τα εγκλήματα, με όλες τις βιαιότητες, με όλα όσα απασχόλησαν την ανθρώπινη κοινότητα, διότι αυτό ακριβώς το πράγμα αποτέλεσε προσβολή κάθε έννοιας ανθρωπισμού αυτό που έγινε. Όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Το Κυπριακό, εμένα προσωπικά ως ιστορικού, μου θύμισε ένα άλλο τεράστιο θέμα που απασχόλησε την Ελλάδα πολύ περισσότερο χρόνο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο ιστορικός χρόνος πιστεύω ότι και στα 50 χρόνια από τότε που ετέθη το θέμα στην ουσία του, μπορεί να είναι και εξαιρετικά περιορισμένο. Διότι ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την Ελλάδα, το κριτικό ζήτημα, απασχόλησε από το 1821 και η τελική του κατάληξη είναι η 1η Δεκεμβρίου του 1913. Μπορεί να μου πείτε στην προκειμένη περίπτωση, μα η Κύπρος δεν είναι ένα τουρκοκρατούμενο, μια τουρκοκρατούμενη περιοχή, όπως ακριβώς ήταν η Κρήτη την περίοδο εκείνη. Αλλά ήταν ένα ανεξάρτητο κράτος, ένα κράτος το οποίο είχε υπόσταση και κάτι που είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία είναι ότι κατόρθωνε παρά το μέγεθός της να εξασφαλίζει την διεθνή αναγνώριση εξαιτίας της ποιότητας που παρέχονταν στους πολίτες της, εξαιτίας της κάλυψης των δημοκρατικών ιδεωδών, εξαιτίας της εγκυρότητας με την οποία ενεργούσε σε όλο αυτό το φάσμα. Δεν εξετάζω δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ποιος ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε από την περίοδο αυτή και πέρα. Διότι είναι γνωστό ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί οι οποίοι ανέλαβαν στην Κύπρο από την περίοδο της εισβολής και μετέπειτα, ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε διαφορές για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν την επίλυση του προβλήματος αυτού, ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν την πατρίδα τους και μάλιστα μέναν πολλές φορές συγκινητικό τρόπο. Ανακύκλωσαν λάθη του παρελθόντος. Ωστόσο, όλοι ανεξαιρέτως έχουν χρέος να γνωρίσουν τα πραγματικά γεγονότα τα οποία τα 38% και είναι γεννηθήκε προηγουμένως υπό τη διαρκή απειλή. Αυτή δεν είναι ιδέουσα και περιπέσουμε στα λάθη, ωστόσο να είναι μια εξαιρετικά ευνομένων εθνών και επιπλέον διαρκώς να έχει, διότι αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα από τα υψηλότερα, έχει ένα εξαιρετικό μορφωτικό επίπεδο, το οθούσε άλλες περιοχές και άλλες περιοχές, όρθωνε να καταβάλει το λαό και να μην του εδώ ακριβώς έχουμε το αντίθετο στοιχείο. Ο μόνο δεν κατόρθωσε να καταβάλει τον ψυχισμό του λαού της, αλλά αντιθέτως αυτή η πληγή αφετηρία για όλο αυτό το θαύμα όπως χαρακτηρίζεται από όλο τον κόσμο. Επιπλέον την ευημερία δίνει τη δυνατότητα σε ένα πάρα πολύ. Δεν είναι των Κυπρίων. Η Κύπρος είναι. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να παραμένω στο πράγμα, είναι εκείνο το οποίο προσωπικά ότι το θέμα της Κύπρου, παρά τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε και θα βρεθεί λύση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε καμία, κυρίως με μία δύναμη η οποία της Κύπρου σε ένα διαρκές στρατόπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί λύση. Πρέπει λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν. Το 1959 στο Λονδίνο προέβλεπε την παρουσία. Τίποτε να αποσυρθούν από την Κύπρο, να απομακρυνθούν όλοι ανεξαιρέτως οι έπικοι. Διότι έχουν αποκτήσει εντοπιότητα πλέον. Έχουν δημιουργηθεί ως περίπτωση. Δεν μπορεί να μας κάνει να επαναλάβουμε και να πιστεύουμε στη λύση. Έχω την υποχρέωση να το ομολογήσω από αυτό εδώ το βήμα. Ότι αλλά και οι διεθνείς συσχετισμοί ή τα διεθνή συμφέροντα και οι γεωπολιτικές συνθήκες είναι βέβαιο ότι δεν θα το επιτρέψουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αναστάσιος Βαρελάς, πρέσβης επιτιμή του Υπουργείου Εξωτερικών Νέας Ζηλανδίας. Ο τίτλος στις πολιτικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του
Κάτερμπουρι, στο Κράιτσερτ της Νέας Ζηλανδίας και έμεινε στο Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας το 1978 και εκπροσώπησε τα πολιτικά της προώθησης των συμφερόντων της Νέας Ζηλανδίας σε διάφορες χώρες της προώθησης. Ακούσατε πάρα πολύ καλές αναλύσεις σχετικά με το θέμα για την Κύπρο, για τα 50 χρόνια εισβολής και κατοχής της Κύπρου από τους Τούρκους. Εγώ θα ήθελα να πιάσω μία άλλη πτυχή που λέει Κύπρος 1974-2024 χαμένες ευκαιρίες και συμφέρουσα λύσεις στο Κυπριακό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ένα σύνηθες αφήγημα, για να χρησιμοποιήσω τον σύνηθι πλέον νεολογισμό, αφορά ως γνωστόν τις λεγόμενες χαμένες ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς στο Κυπριακό και τις οποίες η πλευρά μας κατηγορείται ότι άφησε αναξιοποίητες. Μείνει εδώ και αυτά, θυμάσαι, Δημάρχε. Πόσο θα μείνει. Τώρα κάτσε να δεις πού είναι. Ιστορικούς με επιτυχία και λοιπόν. Ετοιμός. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, μια πολύ ωραία εκδήλωση σήμερα για τα 50 χρόνια εισβολής της Κύπρου. Ναι, είναι όντως μια πολύ σημαντική εκδήλωση η οποία έγινε σήμερα εδώ στην πόλη μας, στο Άργος. Το κεντρικό σημείο της όλης αυτής της ημερίδας είναι η έκθεση στο Μέγα Αλέξανδρο φωτογραφικού υλικού από την θλιβερή επέτειο των 50 ετών από την εισβολή των Τούρκων στη Μεγαλόνησο. Αυτή η έκθεση θα παραμείνει εδώ για ένα διάστημα ενός μηνός και θα καλέσουμε όλα τα σχολεία για να έλθουν να δουν από κοντά για αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή για τον ελληνισμό, γιατί πρέπει να υπάρχει αφύπνιση, πρέπει να υπάρχει μνήμη, πρέπει να υπάρχει εγρήγορση όλου του ελληνισμού για αυτή την ανοιχτή πληγή η οποία μας ταλαιπωρεί 50 χρόνια μετά. Μέσα έγινε στον Μέγα Αλέξανδρο, έγινε μια εκπληκτική ημερίδα όπου υπήρξαν αξιόλογοι άνθρωποι και αναλυτές, πρέσβεις, με κεντρικό αναλυτή τον Περικλή Νεάρχου, πρέσβης επιτιμή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά η όλη εκδήλωση έγινε και με την αρρωγή και με την συνδρομή και τη βοήθεια και της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, που έχει αποστείλει την εκπρόσωπό της, ο οποίος μίλησε και αυτός στην εκδήλωση σημερινή. Πιστεύουμε ότι έχουμε χρέος απέναντι στον κυπριακό ελληνισμό. Πιστεύουμε ότι, ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και πρέπει όλοι οι δημότες να περάσουν, να δουν το έκθεμα αυτό και να, κλείσουν. Πάμε. Περιμένω λοιπόν ότι και προσκαλώ όλους τους δημότες του Δήμου Άργους Μυκηνών να επισκεφθούν το Μέγα Αλέξανδρο και να δουν από κοντά τα εκθέματα της έκθεσης αυτής για τα 50 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο. Όπως οι Ασσύριοι, οι Φοίνικες, οι Πέρσες, καθώς και οι Αιγύπτιοι από τον Νότο, επίσης κατακτητές της Μεγαλονήσου κατά διαστήματα. Επομένως, δεν μπορούμε να τρέφουμε ψευδεστήσεις και να αποδίδουμε έστω και το ελάχιστο ενδιαφέρον της Τουρκίας για τους Τουρκοκυπρίους, οι οποίοι εξάλλου δεν αποτελούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια μία ελάχιστη μειονότητα μέσα στην πλημμυρίδα των επίκων. Ούτε βέβαια να πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος, που είναι ξεκάθαρο πρόβλημα τουρκικής εισβολής και κατοχής, οι επαναπροσεγγιστικές φιέστες, πράγμα απόλυτα αφελές που υποκρύπτει και εξυπηρετεί άλλων συμφέροντα. Εν ολίγης, η Τουρκία δεν έχει λόγους να βιαστεί και δεν προβλέπεται να υποχωρήσει από τα έως τώρα κεκτημένα, τόσο στα αποτελέσματα της εισβολής και της 50χρονης κατοχής, όσο και ως αποτελέσματα των αλλεπάλληλων υποχωρήσεων της δικής μας πλευράς.
Και όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν οι αξιόλογοι πανεπιστημιακοί καθηγητές στρατηγικής Θανάσης Πλατιάς και Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, αν η Τουρκία δεν βιάζεται για λύση, η Ελλάδα δεν βιάζεται και δεν πρέπει να βιάζεται για μια κακή λύση. Ο ελληνισμός δεν έχει κανένα λόγο να δεχθεί μια λύση που δεν θα είναι δίκαιη, βιώσιμη και συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και δεν είναι δίκαιες οι προτινόμενες λύσεις που εξισώνουν το 80% των Ελληνοκυπρίων με το 18% των Τουρκοκυπρίων. Δεν είναι βιώσιμες οι προτινόμενες λύσεις που προβλέπουν δομές οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και καταλήγουν σε αδιέξοδο, λύσεις που απαγορεύουν σε Ελληνοκυπρίους να γυρίσουν πίσω στις πατρογονικές τους εστίες από τα οποία τους εκδίωξε ο Ατίνας. Και όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, η σημερινή κρίσιμη συγκυρία επιβάλλει την ειλικρινή και αποφασιστική αποδοχή και πραγμάτωση του ακόλουθου προτάγματος. Όλος ο ελληνισμός έχει χρέος να αντισταθεί υπό όρους αραγούς ενότητας απέναντι στη συντέλεση ενός τέτοιου ιδεχθούς εγκλήματος εις βάρος της κυπριακής δημοκρατίας, αλλά και εις βάρος της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Και το χρέος αυτό βαρύνει, όπως είναι ευνόητο, και την διεθνή κοινότητα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα δεδομένα, ο ελληνισμός οφείλει να διαφυλάξει πάση θυσία την κυπριακή δημοκρατία ως έχει, η οποία μας παρέχει ένα ακλόνητο θεσμικό πλεονέκτημα που δεν έχουμε κανένα λόγο να απεμπολίσουμε. Στην προβαλλόμενη ένσταση ότι η απόρριψη των προτινόμενων λύσεων οδηγεί σταδιακά σε πλήρη εκτουρκισμό των κατεχομένων και σε παγίωση της διχοτόμησης, η απάντηση πρέπει να είναι και είναι ότι επιβάλλεται να εγκαταλείψουμε επιτέλους τους φόβους μας και οφείλουμε να δούμε την αλήθεια χωρίς αυταπάτες. Η Τουρκία είχε, έχει και έχει τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει στα κατεχόμενα, να τα ανακηρύξει ψευδοκράτος, όπως και έχει κάνει, να συνεχίσει να τα επικύζει και μπορεί και να τα προσαρτήσει. Ο ελληνισμός ασφαλώς οφείλει να αντιδρά στις de facto ανακηρύξεις και να εργαστεί ώστε να αποτρέψει πάση θυσία την de jure αναγνώριση, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει η μόνη αρνητική εξέλιξη στο Κυπριακό είναι η de jure αναγνώριση του ψευδοκράτους ως ανεξάρτητου από μεγάλο αριθμό κρατών, κάτι που η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει με πολλά χρόνια, μέχρι στιγμής ευτυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Το πάθειας και των καταστροφικών υποχωρήσεων. Πρόεδρε Μέρη Μαρούλης Λεμένου. Κύριο Άδωνη Ταλιαδόρου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υφίσταται ως τράπεζα, αλλά έχει παραμείνει το μουσικό της σχήμα, το οποίο διανύει 60 χρόνια ιστορίας. Και είναι μεγάλη χαρά που είμαστε σήμερα κοντά μαζί σας. Θα ήθελα να σας πω έτσι το ένα μέρος, το πρόγραμμα το τι θα ακολουθήσουν, τι κομμάτια θα ακούσετε. Ακούστηκε βέβαια, θα πούμε κυπριακά τραγούδια. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά κυπριακά τραγούδια και η χοροδία, επειδή είχε διάφορες εμφανίσεις σε διαφορετικές φάσεις αυτές τις μέρες, δεν προλάβαμε να εκπαιδεύσουμε, αν το θέλετε, πολλά τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε όμως με το Χρυσοπράσινο Φύλλο του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο είναι βεβαίως ένα τραγούδι που αναφέρεται στην Κύπρο.
θα ακολουθήσει με το λίχνο του άστρου από το Action ST η μάνα του Αλέξανδρου του Γιάννη Μαρκόπουλου, η άρνηση του Γιώργου Σεφέρη Ποίηση του Μίκη Θοδωράκη, το τραγούδι της Ξενιτιάς στο Φεγγάρι Μάγια Μόκανες, Μίκης Θοδωράκης, πάλι από το Action ST το «Της δικαιοσύνης ήλιο εννοείται» και θα κλείσουμε με τον Τσάμικο του Μάνου Χατζηδάκη στα Κακοτράχαλα τα βουνά. Ευχαριστώ.